Χάος. 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 Για το χάος. 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 Φίλοι μου, γεια σας. Για να μπούμε και εμείς στο κλίμα των ημερών. Είμαστε στα μέσα του Νοέμβρη. Μας χωρίζει κάνας μήνας από τα Χριστούγεννα. Και είπαμε να έρθουμε να κάνουμε τις αγορές μας. Και γι' αυτό το λόγο ήρθαμε στην οδό Βενιζέλου. Στο φίλο μας τον Νίκο, που διατηρεί το γνωστό εποχιακό κατάστημα με τις καταπληκτικές τιμές. Τιμές χριστουγεννιάτικες. Κορνάιδε. Για πάμε μέσα όμως να δούμε. Από το ρεπορτάζ θα βγάλουμε και μια φοβερή είδηση. Σας το κρατάμε σε έκπληξη. Θα βγει μέσα από το ρεπορτάζ, θα βγει έκπληξη. Δέντρα. Trees, balls, φέτος στη μόδα μπάλες για τα δέντρα, φέτος στη μόδα είναι οι μπάλες ποδοσφαίρου. Τυχαία έπιασα μία, ΠΑΟΚ, ΠΑΠ, βλέπεις, στολίζει με τις μπάλες, μετά τη δίνεις και στο παιδάκι σου και παίζει. Παρεπιπτόντως δεν ήταν τυχαία η τέτοια του ΠΑΟΚ, η γκολάρα του Τζαβέλα με την εθνική είναι του ΠΑΟΚ. Κορίτσια, στολίσατε? Γιατί δεν στολίσατε? Για πάμε μέσα. Κάτσε τώρα, με δει πάλι ο... Θα με δει ο τολικό σκύλο. Γεια σας. Τι, καινούργια είσαι εσείς? Πώς είναι το όνομά σας? Ελένη. Μαριάννα. Μαριάννα, είδες, δίπλα έπεσα. Έπιασα το λίγο τώρα. Μανολάκι, με την παρέα σου, τι κάνεις? Ο κύριος Νίκος εδώ, επαιτειακός Άγιος Βασίλης. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι. Και παντοδύναμοι. Το μαγαζί δεν χωράει ούτε σκύλος. Τούτος που μπήκε είναι μικρός. με την πάτα θα μπαίνουμε εμείς. Έχεις φορτώσει για Χριστούγεννα? Έτοιμος είμαι, Μανώλη. Μάλιστα. Έτοιμος. Δεν είναι νωρίς όμως? Εντάξει, είναι. Είναι η κανονική εποχή, Μανολέκη, που πάντα πρέπει να στολίζουμε για να φορτώνουμε τα μαγαζιά μας για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, περίμενε, έρχεται κόσμος, ας πούμε, και. Και παίρνει από τώρα χριστουγεννιάτικα? Έχει αρχίσει το, ναι, βέβαια. Το αγοραστικό κοινό των Χριστουγέννων ήδη έχει ξεκινήσει. Όχι ακόμα σε τρελούς ρυθμούς, αλλά ο κόσμος βλέπει ότι ενδιαφέρεται. Όλο έρχεται, όλο παίρνει. Εντάξει, έχει ξεκινήσει. Δεν βοηθάει και ο καιρός ακόμα που είναι ψιλοκαλοκαιρινός. Δέσμε πως είμαι και θα καταλάβεις. Καλά, εσύ είσαι και καπετάνο. Καπετανόπουλο. Ωραία. Τι έχεις φέτος? Νομίζω ότι είναι διαφορετικά που. Μανώλη, άκου να δεις κάτι. Φέτος κάναμε κάποιες εισαγωγές δικές μας, αποκλειστικά δικές μου εισαγωγές. Ναι. Και έχω καταφέρει και έχω φέρει διάφορα πράγματα που δεν είχαν ξαναμπεί άλλες χρονιές μέσα στο, στο μαγαζί μου. Ναι. Επίσης, πολύ χαμηλές τιμές φέτος. Λόγω της εισαγωγής που κάναμε, πάρα πολύ χαμηλές τιμές φέτος. Και στα δέντρα, ειδικά στα δέντρα, ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Επειδή έκανες εσύ την εισαγωγή? Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο? Εντάξει, έχει μια διαδικασία, φορολογικές αποθήκες και μην δεξηγάμε τώρα στην τηλεόραση τη διαδικασία. Καλά, είναι μας περιπτώσει. Ναι, εντάξει, έχει κάποια παπαβούρα για να γίνει. Αλλά γίνεται, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει, γίνεται. Γιατί βλέπω, ρε παιδί μου, ούτε αυτές οι κούπες νομίζω. Όχι, αυτές ψηλά χαμηλά ή τα ίδια πράγματα είναι κάθε χρόνο. Δεν είναι να πεις οι κούπες. Άλλα είναι τα πράγματα που υπάρχουν μέσα στο μαγαζί, τα οποία είναι. Τα στίκερ. Ή τα είχε στα στίκια? Κοίταξε να δεις, Μανώλη, υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε πολλά μαγαζιά, ναι, στοιχείο και παντού όπου και να πας, ψηλά χαμηλά τα ίδια είδη, έτσι. Όταν λέμε ότι κάνουμε δική μας εισαγωγή, την κάνεις μόνο και μόνο για να ρίξεις την τιμή. Από εκεί και πέρα,
αν εγώ έχω αυτό το πράγμα, θα το έχει και ο δίπλα μου, θα το έχει και ο παρακάτω. Δεν είναι να πεις ότι είναι κάτι το πρωτότυπο διαφορετικό. Ναι, θέμα τιμής είναι, Μανώλη. Κατάλαβα. Ουσιαστικά δηλαδή φεύγοντας αυτό το πράγμα από τον κατασκευαστή του. Έτσι. Αλλάζει πόσα χέρια. Κοίτα να δει κάτι. Άμα φύγει αυτό το πράγμα από τον κατασκευαστή, είναι το εργοστάσιο που ένα χέρι που θα αλλάξει. Είναι από τη χώρα προέλευση αυτό που κανονίζει και στέλνει στην Ελλάδα. Να μην πούμε το όνομά του. Κλέφτη θα γίνει ο άνθρωπο. Ναι. Πρέπει να πάρει και αυτό ο κατητή του. Είναι ο χοντρέμπορα εδώ στην Ελλάδα, είμαι εγώ. Το θέμα είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή κατά κάποιο τρόπο καταφέρνω και αποφεύγω το χοντρέμπορα στην Ελλάδα που πουλάει στα μαγαζιά. Α, αυτή ουσιαστικά είναι. Αυτό γλιτώνει. Αυτό γλιτώνει, ναι. Α, ουσιαστικά αυτό γλιτώνει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Για άλλα και πιο εδώ να... Εδώ πάντα η πρώτη προθήκη εδώ πέρα είναι Χριστουγεννοκατάσταση. Για άλλα και μας τους μικρούς μας φίλους. Μικροί φίλοι εδώ, φίλοι. Παιχνιδοκατάσταση. Γιατί τα παιδάκια θέλουν συνέχεια δώρο. Κάθε μέρα τους βγάζεις, κάθε μέρα δίνεις δώρο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και όλο το χριστουγεννιάτικο κομμάτι, κάθε λογής παιχνίδι. Κάθε λογή στολίδι, φωτάκια, τα πάντα ό,τι αφορά για να στολίζουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας και το σπίτι μας. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Μπάλες. Επίσης, φέτος δεν... έχουμε φέρει φοβερή σειρά ό,τι αφορά σε πιατέλες μπισκοτιέρες. Με μια καινούργια εταιρεία που συνεργαστήκαμε φέτος. Ο οποίος ο άνθρωπος πραγματικά από μένα μπράβο του, γιατί έχει απίθανα πράγματα ο άνθρωπος αυτός. Ό,τι αφορά τις μπισκοτιέρες ειδικά, δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Αυτές εδώ. Αυτές είναι μπισκοτόθηκες. Αυτές και άλλες. 20 κωδικοί οι οποίοι δεν φαίνονται αυτοί, δεν μπορώ να του απλώσω όλου με λίγα λόγια. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσύ που τώρα έχει ψάξει το θέμα το χριστουγεννιάτικο και τα σχετικά, ναι. Αυτά κυρίω από Ελλάδα υπάρχει παραγωγή να φτιάχνουν Άγιο Βασιλάκια, να φτιάχνουν μπισκοτιέρες. Πολύ ελάχιστο. Δηλαδή από την κάμα που κυκλοφοράει η Μανώλη, ελληνικό προϊόν μπορεί να πει ότι. Δέντρα. Ούτε το 10%. Ούτε το 10%. Δέντρα. Δέντρα το 95% είναι εισαγόμενα. Μπορεί να βλέπει αυτή τη στιγμή τα δέντρα. Που παραλαβαίνουμε και έρχονται τα κυβότια και εισάγεται από την εταιρεία Βερβεράκης, παράδειγμα. Ναι. Εντάξει, αλλά από κάτω δεν είναι. Γράφει από τη χώρα εισαγωγής από κάτω. Καμία σχέση, δηλαδή δεν είναι απίστευτο. Μάδωρο, έτσι αφήνει και του ανθρώπου. Κλείνει μια βιοτεχνία μετά την άλλη. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή, εκτός ότι δεν αφήνουν τον κόσμο να δουλέψει στην Ελλάδα και να μείνει μια υγιής εταιρεία όπως τα έχουν κάνει, να μην τα λέμε τώρα από θέμα φορολογίας και υγεία. Υπάρχει ρε Μανώλη και το άλλο το θέμα στη μέση. Ένας τεράστιος κολοσσός, ο οποίος λέγεται Κίνα. Εντάξει, το οποίο ποιος θα τον ανταγωνιστεί, μπορεί Μανώλη. Όταν δηλαδή αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Το δέντρο ο Έλληνας για να το φτιάξει, θα το φτιάξει και θα το βγάλει σε μια τιμή να το πουλήσει χοντρικής, πάντα μιλάω έτσι. Χοντρικής. Ο άνθρωπος 25-30 ευρώ βγαίνει από πίσω του ο Κινέζος και το πουλάει με 5. Ναι, Μανώλη. Ναι, τέτοιο. Για τέτοιες διαφορές μιλάμε. Οπότε πώς μπορείς τώρα να ανταγωνιστείς ένα τέτοιο γίγαντα. Αυτό δηλαδή, τι να ανταγωνιστείς τώρα, πώς δεν μπορείς να πας κοντά απλά. Ο κόσμος όμως δεν μπορεί να πει: όχι, ρε, δεν θα πάρω τον Κινέζο, θα προτιμήσω τον Έλληνα. Μα δεν υπάρχει τίποτα άλλο σχεδόν αυτή τη στιγμή εκτός από αυτό. Ναι. Αυτή τη στιγμή στην αγορά μέσα το 75% των προϊόντων, όχι μόνο στα χριστουγεννιάτικα, σε όλα Μανώλη, ό,τι που γίνεται είναι Κινέζος και πιστεύω εγώ προσωπικά ότι σε 2 χρόνια θα είναι το 90%. Καλός ή κακός, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, φοβερά σπρέι χιονιού. Αυτά, αν τα δείτε, έχει μέσα στο ίντερνετ πάρα πολλά κόλπα. Να κάνετε σχεδιάκια πάνω στα τζάμια σας, πολύ πολύ οικονομικά. Και πολύ, 1 ευρώ είναι αυτά, Μανώλη. 1 ευρώ. Α, και λαμπάκια, οι λαμπάκια έχεις. Άμε, λαμπάκια ποσότητα. Ναι, φέτος είναι και ποσότητα, τα λαμπάκια πάνω. Μανώλη. Από 1 ευρώ την κατοστάδα και ανεβαίνουμε. Την κατοστάδα, εσωτερικού χώρου όμως. Πάντα. Πάντα και πάντα το τονίζω. Δεν μπορεί άλλο να έχει την απέτηση να πάρει με 1 ευρώ λαμπάκι για να μου το βάλει μέσα στη βροχή. Για όνομα τη Παναγία. Εδώ βρε χαλάνε του Δήμου που είναι. Κοίτα να σου πω κάτι. Για να βάλει έξω λαμπάκι πρέπει υποχρεωτικά βάσει νόμου απάνω στην συσκευασία να λέει IP 44. IP? Ναι, 44. Το οποίο είναι για εξωτερικού χώρου. Έχει όλα τα ISO για να μπορεί να δουλέψει στη βροχή και στην εργασία. Περίμενε, αυτό που μα είπε, ό,τι συσκευασία και να πάρει κάποιο. Πρέπει να γράφει αυτό το πράγμα πάνω. Ειδικά για τα χριστουγεννιάτικο κομμάτι είναι IP 44. Όπου γράφει IP 20 είναι εσωτερικού χώρου.
Τα Χριστούγεννα ήρθαν στην πόλη μας. Στην οδό Βενιζέλου 57, το γνωστό αγαπημένο κατάστημα Chip Shop έχει βάλει τα γιορτινά του. Σε δύο ορόφους, τα πάντα για τα Χριστούγεννα, τα πάντα για τις γιορτές, σε τιμές Chip Shop. Κάντε μια βόλτα στην οδό Βενιζέλου 57 και στολίστε το σπίτι σας και όχι μόνο, με καταπληκτικές τιμές. Chip Shop, στην οδό Βενιζέλου 57. Τα πάντα για τα Χριστούγεννα σε δύο ορόφους. Αλλάξτε τη διάθεσή σας, ντυθείτε γιορτινά και πάνω απ' όλα σε εξαιρετικές τιμές. Chip Shop, στην οδό Βενιζέλου 57. Σε δύο ορόφους, τα Χριστούγεννα έφτασαν. Boxstrom. Ποιότητα και εκπληκτικές τιμές. Παπλώματα Boxstrom. Μονό 25 ευρώ, υπέρδιπλο 35 ευρώ. Μαξιλάρι ύπνου ανατομικό Boxstrom 5 ευρώ. Στρώματα College, μονό 90, ημίδιπλο 120, διπλό 150 ευρώ. Έκπτωση σε όλα τα στρώματα έως 25%. Ηλεκτρικές κουβέρτες, η διπλή από 35 ευρώ. Μοναδική ποικιλία σε κρεβάτια, κρεβάτι διπλό ελληνικό 58 ευρώ. Καλόγυρι από 25 έως 35 ευρώ. Τραπέζι κουζίνας με 4 καθίσματα μόνο 105 ευρώ. Στον πάνω όροφο στο κατάστημά μας έπιπλα στοκ σε τιμές δώρου. Εδώ είναι απευθείας η παραγωγή. Αγοράζετε την ποιότητα που πληρώνετε και η τιμή εργοστασίου με την εγγύηση της Boxstrom. Παράδοση των εμπορευμάτων χωρίς καμία επιβάρυνση σε ολόκληρη τη Χίου. Χίους Ιδέα, το μεγάλο χιώτικο κατάστημα, σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και σας ανταμείβει με απίστευτες προσφορές που θα βρείτε στο κατάστημα αλλά και στο φυλάδιό μας. Καναπές κρεβάτι από 189 ευρώ, τρίφυλλη ντουλάπα 119 ευρώ, θερμαντικό σώμα 29 ευρώ και χιλιάδες άλλες προσφορές στο φυλάδιό μας. Χίος Ιδέα. Αγαπάμε τον τόπο μας, ψωνίζουμε από χιώτικα καταστήματα, στηρίζουμε την τοπική αγορά, γιατί μας συμφέρει. Κοιτάμε το μέλλον των παιδιών μας με αισιοδοξία. Χίος Ιδέα, το μεγάλο χιώτικο κατάστημα, πάντα κοντά σας με απίστευτα χαμηλές τιμές, ασύγκριτη ποιότητα και εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 8 το βράδυ, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο από τις 8 μέχρι τις 4 το απόγευμα στο Χριστό στο Βαρβάσι. Τηλέφωνο 22 71 0 40 383. Χιώτες μουσική, μαθητές, φοιτητές, τραγουδάμε στην Οδύσσια όχι για να ξεχωρίσουμε, αλλά για να ενώσουμε. Μαζί μας ο Γιάννης Κούτρας. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί τραγούδια, ποίηματα, τραγούδια του δρόμου, τραγούδια του αγώνα, την 5η 17 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου. Ο Γιάννης Κούτρας μας ταξιδεύει από το Σταυρό του Νότου στο Μεγάλο Ερωτικό. Μαζί του η Ευαγγελία Μαυρίδου στο πιάνο και ο Απόστολος Καλτσάς στο ηλεκτρικό μπάσο. Γιάννης Κούτρας, ζωντανά στην Οδύσσια. Κρατήσα τηλέφωνα 2585 και 6942 22 2250. Ελευθέρια Χίου 2016. Τουρνουά υδατοσφαίρισης νεανίδων στο Ιωνικό Κολυμβητήριο στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου. Συμμετέχουν οι ομάδες Γλυφάδα, Πάτρα, Ολυμπιακός και Ναυτικός Όμιλος Χίου. Ελευθέρια 2016, 25, 26 και 27 Νοεμβρίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Οι αγώνες θα γίνονται την Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα, το Σάββατο από τις 10 το πρωί και την Κυριακή από τις 11.30 το πρωί. Ας είμαστε όλοι στο τουρνουά υδατοσφαίρισης νεανίδων στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Ελευθέρια 2016. 1, 2, 3. Χάος! Είναι εσωτερικού χώρου. Εάν
Δηλαδή δεν γίνεται με λίγα λόγια, απλά στο λέω και εξάστερα, να πάω να πάρω ένα λαμπάκι που κάνει ένα ευρώ, τρία ευρώ και να πάω το βάλω εγώ έξω. Περίμενε. Αυτό έχει να κάνει οπουδήποτε, ό,τι συσκευασία και να πάρεις. Ιαπωνέζικα, κινέζικα, τουρκικά. Είναι τα διεθνή ISO αυτά. IP 44. Είναι εξωτερικού χώρου. IP 20 εξωτερικού χώρου. Βέβαια, βέβαια, πολλοί τι κάνουν. Παίρνουν αυτό εδώ, σου λέει άμα τη λήξω την πρίζα και άμα τη λήξω. Και το κουτάκι το πρόγραμμα. Με μια σακούλα. Με μια σακούλα και μονοδική ταινία. Το γνωστό το και μετά τρέχει πυροσβεστική και έχει γίνει το σπίτι η ψυσταριά του Βαγγέλη. Τα γνωστά κόλπα τη πατέντα του Έλληνα. Ναι. Έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Δεν είναι απλά τα πράγματα λοιπόν. Επίσης παραμένει πάντα ο χώρος με τα οικιακά. Καλά, ο χώρος με τα υγειακά σκεύγει με αυτό, αλλά δεν το συζητάμε. Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Πάντα. Δεν το συζητάμε. Δεν μου λες κάτι. Έρχονται και σε ρωτάνε και σου ζητάνε κάποια πράγματα. Φέρε και αυτό, ρε παιδί μου, εσύ που φέρεις τώρα τα σαμπουάν, ξέρω εγώ, καθαριστικά και αυτά. Φέρε και αυτό το. Φέρε και ποτήρια, φέρε και μαχαίρια. Τα πάντα, κοίταξε, το αγοραστικό κοινό πάντα έρχεται καθημερινώς και απλά ζητάει πράγματα. Καθημερινώς. Εντάξει, τώρα το θέμα. Εσύ βλέπεις τη ζήτηση. Ακριβώς και ανάλογα φέρνω. Ναι. Βέβαια, εντάξει, κατά διαστήματα ακούω και πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα φέρω στο μαγαζί μου. Δεν χωράνε. Από τη μία δεν χωράνε, από την άλλη. Τι σου έχουν ζητήσει, ψυγείο, πλυντήρια, τέτοια. Όχι. Μανώλη, ειλικρινά, μέχρι ερκοντήσεων μου έχουν ζητήσει, μέχρι άστο. Δηλαδή. Ναι, μη γελάς, μη γελάς. Δηλαδή, ακούω ό,τι φαντάζεσαι στο μυαλό σου. Αυτό το πράγμα το έχει, ξέρω εγώ, το οποίο. Εντάξει, σου κάνει εντύπωση. Λες τώρα με κοροϊδεύουν, τι κάνουν. Μα είδε, σου λέει. Είναι ένα οικονομικό ποιοτικό, μήπως βρούμε... Μακάρι να είχα το χώρο να τα αναφέρω τα πάντα. Για ανεμιστήρας, δεν είναι εκεί να πάνω. Όχι, δεν είναι ανεμιστήρας, αυτή είναι σομπίτσα. Α, σομπίτσα. Είδε τη σομπίτσα σου λέει θα έχει και ένα αρκοντισμό. Ακριβώς. Λοιπόν, τα δέντρα είναι αυτά. Όχι, Μανώλη μου. Τα δέντρα πάμε στον πάνω όρφανα στο... Γεια, έλα ρε Σιγιάννη. Και απάνω. Προχώρα και πίνει σε βασίλια και θα σε μουντάρ, Μανώλη. Λοιπόν, ανεβήκαμε στο δεύτερο όροφο. Μα είπα και εγώ για τα δέντρα. Εδώ έχει γίνει το σαν το δάσος της βοήθειας. Δάσος. Αυτή τη φορά νομίζω έχεις περισσότερα από κάθε άλλη φορά. Μανώλη, αυτή τη στιγμή μπορώ να σου εγγυηθώ 100% ότι καλύβομαι όλη την γκάμα, ειδικά για φέτος, από δέντρα του ενός ευρώ. Ναι, εντάξει, όταν λέμε δέντρα το ένα ευρώ. Φαντάσου, εντάξει, κάτι τέτοιο μικρό πραγματάκι, μην φαντάσει τώρα την πόρτα. Ναι, ναι, εντάξει. Για ένα γραφιάκι να το βάλει. Μπράβο. Μέχρι, Μανώλη μου, όσα θέλει να διαθέσει ο πελάτης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, μην ακουστεί υπερβολικό αυτό που θα πω, υπάρχουν δέντρα τα οποία έχουν 400-500 ευρώ. Ναι, τα φέρνω σε δύο μέρες. Και πόσο το δει ο άλλος? Σε φωτογραφία. 400 ευρώ δέντρο. 500. Ήτανε. Μανώλη, άμα σου δείξω κάτω, υπάρχει και δέντρο με 3.000 ευρώ. Ήτανε! Εγώ τα λέω. Έλα, κάτω να σας δείξω. Πάτε καλά. Βέβαια. Εδώ αυτή τη στιγμή έχω εγώ δέντρα μέχρι 200-250 ευρώ. Τα έχω. Και τι ετοιμοπαράδοτα, Μανώλη. Και τι αλλάζει? Αλλάζει η ποιότητα, ας πούμε. Το... Ναι, ρε Μανώλη, όσο ανεβαίνουμε σε τιμή, αλλάζει και η ποιότητά του. Η πυκνότητα του δέντρου, μεταλλική ως σκελετός, μεταλλική μεντεσέδες. Δηλαδή το παίρνεις και αυτό το δέντρο, εντάξει, θα το πληρώσεις μία φορά, το κρατήσεις 10-15 χρόνια. Δεν θα πεις ότι θα πάρεις κάτι και σε 3 χρόνια να το πετάξεις. Ναι, παίζει ρόλο για αυτό τώρα. Μανώλη, κακά τα ψέματα. Οι παλιοί άνθρωποι λέγανε ότι πληρώνεις, παίρνεις. Κακά τα ψέματα. Και από εκεί και πέρα έχω η πλειοψηφία μου τις οικονομικές λύσεις. Ναι. Για όλο τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. 15, 20, 25. Αυτή τη στιγμή πουλάμε δέντρα του 1,80 για παράδειγμα, έτσι. Με 10-12 ευρώ να σου να καταλάβεις. Ναι. Εντάξει, δηλαδή ένα 80 δέντρο τώρα με 10-12 ευρώ είναι τσάμπα. Αυτά τα πικρά τα κολοράντο. Αυτό ρε παιδί, 2-10 ας πούμε. 2-10 ύψος και εγώ, 45 ευρώ. Ναι. Δεν είναι κάτι το τρελό για δύο, ολόκληρο δέντρο είναι. Αυτά άμα το ξεμοντάρεις για του χρόνου, ας πούμε, ναι, τι αντοχή έχει τώρα αυτό χοντρικά? Χοντρικά, ρε Μανώλη, αυτό το δέντρο, άμα το πάρεις, το λίγο-λίγο μια τετραετία-πενταετία, στην βγάλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη βγάλει. Να του φερθείς και σωστά, έτσι. Μην νομίζετε ότι. Τα πάντα πρέπει να το φερθείς. Πάντα. Δηλαδή, άμα πιάσει τώρα και τραβάς τα κλαδιά, εντάξει. Τώρα, υπό μια σωστή χρήση, 4-5 ευρώ. Σκαφαλώνεις απάνω και τέτοια. Εντάξει, παιδιά, ήμαρτον. 5-8 ευρώ το χρόνο είναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, Μανώλη, εγώ μπορώ να καλύψω μια γκάμα. Είπαμε από 1 ευρώ, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι ξεκινάμε από ένα δεντράκι μικρό του γραφείου από 1 ευρώ και ανεβαίνουμε μέχρι όσα θέλει να διαθέσει ο πελάτης. 3.000 ευρώ. Μέχρι όσα θέλει να διαθέσει ο πελάτης και από εκεί πέρα. Τα δέντρα που καλύβουμε η γκάμα μας είναι από 60 πόντους.
Έτσι. Μέχρι. Συγχωρήσεως. Ναι. Από 60 πόντους, Μανολάκη, μέχρι 2,40-2,70 είναι παραδοσιακό στο μαγαζί μέσα. 2,70 χώρα στο σπίτι. Κι όμως, πολλοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε θέλουν ένα 2,70. Δεν μου λες κάτι. Τώρα που είπε ο Δήμος ότι θα κάνει, θα στολίσει και θα κάνει εορτασμούς και τα σχετικά. Ναι. Από τα μαγαζιά, κάποιο σαν το δικό σου, δεν είσαι μόνο εσύ. Ναι. Παίρνει προσφορές. Από μένα προσωπικά ο Δήμος ουδέποτε έχει έρθει να πάρει προσφορά. Ουδέποτε, Μανώλη. Έλα από εδώ, από εκείνη η κάμερα. Ναι, από μένα προσωπικά ουδέποτε έχει να έρθει να πάρει προσφορά ο Δήμος. Κανονικά το σωστό είναι ότι γίνεται κάποιος διαγωνισμός. Ξέρουμε τώρα τις διαδικασίες πώς γίνονται, έτσι. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει και δίνει κάθε μαγαζί που θέλει να ενδιαφερθεί την προσφορά του. Ή θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να τα μοιράσει. Μανώλη, κοίτα να σου πω κάτι. Συνήθως πολλές φορές. Το εύκολο της υπόθεσης και όχι μόνο για το χριστουγεννιάτικο κομμάτι, σε πολλούς διαγωνισμούς. Σε πολλά. Είναι η απευθείας ανάθεση. Η απευθείας ανάθεση τα λέει όλα. Ό,τι θέμε κάνουμε με λίγα λόγια. Στο απευθείας ανάθεση. Ναι, θέλω να πω, είπε ο Δήμος ότι φέτος θα κάνει έναν εορτασμό, θα κοστίσει 1000 τόσα ευρώ. Ναι, ναι. Έτσι. Βρες πόσα μαγαζιά είναι. 2, 3, 4. Δώσους από 3 κατοστάρια. Μανώλη μου, αυτά που λες είναι και το σωστό της υπόθεσης και το αξιοκρατικό και έτσι πρέπει να γίνει. Εντάξει, δώσε μια ένεση στη γειτονιά σου. Από εκεί και πέρα, εντάξει, σου που λέω, εμένα σε διάφορες καταστάσεις που έχω δει και γίνονται μέσα στην πόλη στο Λίμα, δεν έχει έρθει κάποιος να μου ζητήσει μια προσφορά. Εντάξει, δεν έχει έρθει. Τι να κάνουμε. Γιατί φαντάζομαι εσύ ως εισαγωγέας πραγμάτων που κάνεις, θα μπορείς να κάνεις και μια πρόταση για τα λαμπάκια του. Που στολίζει ο Δήμος. Μανώλη, για τα πάντα μπορώ να κάνω πρόταση. Ναι, ναι. Εμένα, ό,τι και να μου ζητήσει αυτή τη στιγμή από επαγγελματικό στολισμό μέχρι τα πάντα, μπορώ στο Δήμο να του δώσω προσφορά. Δεν είναι τίποτα. Και φάτνες και έλκυθρα. Τα πάντα, και... Μανώλη μου, τα πάντα. Και επίσης φέτος αναλαμβάνομαι και στολισμό μαγαζιών. Βασικότατο κομμάτι γι' αυτό. Φέτος, δηλαδή, αυτή τη στιγμή όλοι οι επαγγελματίες ισχύου μπορεί να έρθουν από εδώ με το τιμολόγιο τους που θα πάρουν, τα κανονικά τα πάντα όλα, να στολίσουν τα μαγαζιά τους. Αναλαμβάνομαι και στολισμό μαγαζιών. Όταν λες αναλαμβάνεις, εννοείς να τους προμηθεύσεις. Ναι, να τους προμηθεύσω τα πάντα, ό,τι χρειάζεται για να στολίσουν το μαγαζί τους. Σε τιμές, φαντάζομαι, εμπορικές. Ξυπακούεται. Ναι. Λοιπόν, είπαμε και στην αρχή ότι θα ανακοινώσουμε, θα έχουμε και μία έκπληξη, μία είδηση τέλος πάντων. Νομίζω μπορούμε να το ανακοινώσουμε. Όχι ακόμα. Έλα ρε φίλο, όχι ακόμα. Και έχω τον κόσμο και περιμένει. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Έχω το λόγο μου που λέω το όχι ακόμα. Όχι. Είστε κακά παιδιά και πάτε και τα λέτε. Υπάρχει πάντως μία έκπληξη, θα ανακοινωθεί λίγαν συντόμως. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάντως το χριστουγεννιάτικο κομμάτι δεν έχει κλείσει. Όντως δεν έχει κλείσει. Μην πεις τίποτα άλλο, είσαι ματατιάρης. Όχι, εντάξει, άστο. Σε επόμενο ρεπορτάζ. Μην τα λες. Εγώ βλέπεις, προσπαθώ να κρατηθώ και εσύ τα λες. Σε επόμενο ρεπορτάζ. Μην τα λες. Λοιπόν, παιδιά, πήρατε μια ιδέα. Το τι υπάρχει στο μαγαζί, το πόσο κοστίζει, τι ποιότητα αυτά, τα γνωρίζετε. Τώρα και στα Χριστουγεννιάτικα, κοίτα να δεις κάτι. Ο καπτά Νικόλας. Ο κόσμος τα πάντα ξέρει. Τώρα ψηλά χαμηλά τα Χριστουγεννιάτικα ήταν, είναι και θα είναι τα ίδια πράγματα. Με κάποιες παραλλαγές βέβαια κάθε χρόνο. Έτσι, ναι, ναι. Ψιλοπαραλλαγές. Ψηλά χαμηλά. Τα γνωστά είναι. Εντάξει, άλλωστε το μάτι είναι που ψωνίζει. Και συν βέβαια ότι αλλάζει και η διάθεση. Μιλάμε τώρα. Εντάξει, αλλάζει και η διάθεση του κόσμου. Και ο κόσμος το χρειάζεται αυτό τη σημερινή εποχή. Μανώλη, με όλα αυτά που περνάμε. Ακούγα κάτι. Άλλο ένα μνημόνιο να έρθει. Του χρόνου θα στολίζομαι αυτό Χριστουγεννιάτικα από τον Αύγουστο. Γιατί... Για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Το καλοκαίρι, Μανώλη, με το μαγιό. Με το μαγιό θα πρέπει να στολίζει. Μαγιο Βασίλη, μαγιο. Δεν φταίνε μόνο τα μνημόνια. Δεν φταίνε μόνο τα μνημόνια. Είναι πολλά στη μέση. Καλοδεχούμενα και υγεία να έχουμε, έτσι, να τα πληρώνουμε. Έτσι. Πάνω απ' όλα υγεία να έχουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά, και το χρόνο να είμαστε καλά με υγεία. Και το χρόνο να είμαστε καλά. Η έκπληξη υπάρχει ακόμα. Δεν τη λέω όμως. Τον κρατώ με τα χίλια ζόρια να μην τα πει. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού στο φίλο μας τον καπτά Νικόλα. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Yeah. Jingle bells chime in, jingle bell time. Boom. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. Yeah. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat.
That's the Jingle Bell Rock. Το σίδηρο, το πιο σημαντικό κομμάτι της οικοδομής. Μια οικοδομή με σκουριασμένα σίδερα έχει πολύ μικρή διάρκεια στο χρόνο. Προμηθευτείτε τα κατάλληλα σίδερα στις κατάλληλες συνθήκες για τη δική σας οικοδομή. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστουμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Εργαζόμαστε με όλες τις καιρικές συνθήκες σε ειδικά διαμορφωμένους, στεγασμένους και προστατευμένους χώρους. Είμαστε οι μόνοι που δουλεύουμε υπό κάθε καιρικές συνθήκες. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστουμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Σύρματα για περιφράξεις, σίδηρα για μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια και πάνελ. Τα σίδερά μας βρίσκονται προστατευμένα όλο το χρόνο και εγγυώνται την καλύτερη ποιότητα στη δικιά σας οικοδομή. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστουμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Τηλέφωνο 78 408. Το καλύτερο για τη δική σας οικοδομή. Χίους Ιδέα, το μεγάλο χιώτικο κατάστημα, σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και σας ανταμείβει με απίστευτες προσφορές που θα βρείτε στο κατάστημα αλλά και στο φυλάδιό μας. Καναπές κρεβάτι από 189 ευρώ, τρίφυλλη ντουλάπα 119 ευρώ, θερμαντικό σώμα 29 ευρώ και χιλιάδες άλλες προσφορές στο φυλάδιό μας. Χίος Ιδέα. Αγαπάμε τον τόπο μας, ψωνίζουμε από χιώτικα καταστήματα, στηρίζουμε την τοπική αγορά, γιατί μας συμφέρει. Κοιτάμε το μέλλον των παιδιών μας με αισιοδοξία. Χίος Ιδέα, το μεγάλο χιώτικο κατάστημα, πάντα κοντά σας με απίστευτα χαμηλές τιμές, ασύγκριτη ποιότητα και εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 8 το βράδυ, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο από τις 8 μέχρι τις 4 το απόγευμα στο Χριστό στο Βαρβάσι. Τηλέφωνο 22 71 0 40 383. Χιώτες μουσική, μαθητές, φοιτητές, τραγουδάμε στην Οδύσσια όχι για να ξεχωρίσουμε αλλά για να ενώσουμε. Μαζί μας ο Γιάννης Κούτρας. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί τραγούδια, ποίηματα, τραγούδια του δρόμου, τραγούδια του αγώνα, την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου. Ο Γιάννης Κούτρας μας ταξιδεύει από το Σταυρό του Νότου στο Μεγάλο Ερωτικό. Μαζί του η Ευαγγελία Μαυρίδου στο πιάνο και ο Απόστολος Καλτσάς στο ηλεκτρικό μπάσο. Γιάννης Κούτρας, ζωντανά στην Οδύσσια. Κρατήστε τηλέφωνα 2585 και 6942 22 2250. Τα Χριστούγεννα ήρθαν στην πόλη μας. Στην οδό Βενιζέλου 57, το γνωστό αγαπημένο κατάστημα Chip Shop έχει βάλει τα γιορτινά του. Σε δύο ορόφους, τα πάντα για τα Χριστούγεννα, τα πάντα για τις γιορτές, σε τιμές Chip Shop. Κάντε μια βόλτα στην οδό Βενιζέλου 57 και στολίστε το σπίτι σας και όχι μόνο, με καταπληκτικές τιμές. Chip Shop, στην οδό Βενιζέλου 57. Τα πάντα για τα Χριστούγεννα σε δύο ορόφους. Αλλάξτε τη διάθεσή σας, ντυθείτε γιορτινά και πάνω απ' όλα σε εξαιρετικές τιμές. Chip Shop, στην οδό Βενιζέλου 57. Σε δύο ορόφους, τα Χριστούγεννα έφτασαν. Boxstrom. Ποιότητα και εκπληκτικές τιμές. Παπλώματα Boxstrom. Μονό 25 ευρώ, υπέρδιπλο 35 ευρώ. Μαξιλάρι ύπνου ανατομικό Boxstrom 5 ευρώ. Στρώματα College. Μονό 90, ημίδιπλο 120, διπλό 150 ευρώ. Έκπτωση σε όλα τα στρώματα έως 25%. Ηλεκτρικές κουβέρτες, η διπλή από 35 ευρώ. Μοναδική ποικιλία σε κρεβάτια, κρεβάτι διπλό ελληνικό 58 ευρώ. Καλόγυρι από 25 έως 35 ευρώ. Τραπέζι κουζίνας με 4 καθίσματα, μόνο 105 ευρώ.
στον πάνω όροφο στο κατάστημά μας επί Plastoc σε τιμές δώρου. Εδώ είναι απευθείας η παραγωγή. Αγοράζετε την ποιότητα που πληρώνετε και η τιμή εργοστασίου με την εγγύηση της Boxstrom. Παράδοση των εμπορευμάτων χωρίς καμία επιβάρυνση σε ολόκληρη τυχείου. Σάββατο βράδυ, 15 Οκτωβρίου 2016. Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 9 χρόνια που γίνεται στοιχείο. Στοιχείο, ναι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα. Για κάποιες άλλες χώρες, για κάποια άλλα κράτη, σημαίνει αρκετά πράγματα. Δεν είναι απλά μία νύχτα χωρίς ατυχήματα που θα δούμε κάτι, θα ακούσουμε κάτι και ίσως μας μείνει κάτι. Για κάποιες άλλες χώρες είναι κάτι που εφαρμόζεται σαν νόμος. Είναι στην παιδεία των οδηγών, είναι στην παιδεία όλων των ανθρώπων και ουσιαστικά η εκδήλωση αυτή τους το υπενθυμίζει. Λοιπόν, άλλη μια τέτοια νύχτα, Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα έχουμε και σήμερα εδώ. Βρισκόμαστε στην παραλία στο 44 μπαρ καφέ. Διοργανώνεται και πάλι από τους ίδιους φορείς, άμα θυμίσει, η κυρία Τσεκούρα. Από τον τομέα ψυχικής υγείας. Από τον τομέα ψυχικής υγείας Νομουχίου και από την Τροχιά Χίου. Μάλιστα. Η δράση υλοποιείται στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Γίνεται σε 29 πόλεις στην Ελλάδα και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Και ότι όλοι πίνουμε, ένας δεν πίνει, ο οδηγός της παρέας, όπου θα μπορεί να οδηγήσει και τα υπόλοιπα άτομα με ασφάλεια στο σπίτι. Κάνετε αυτή την εκδήλωση 9 χρόνια. Ναι. Έχετε δει να εφαρμόζετε τις παρέες σας. Ναι, το έχουμε δει να εφαρμόζετε. Και αυτό που είναι πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι φέτος έβλεπα έτσι κυρίως τα νέα παιδιά το καλοκαίρι που βγαίνανε, πάντα κάποιος από την παρέα αποφάσισε να μην βγει. Και αυτός επέστρεφε και τα υπόλοιπα άτομα στο σπίτι με ασφάλεια. Μάλιστα, και έχετε και τη βοήθεια από ποιους άλλους σήμερα. Σήμερα είναι και το ράδιο ταξί. Ισχύει ότι κάποιος... Ναι, ναι. Αν κάποιος είναι πάνω από το όριο θα μπορεί να τον μεταφέρει στο σπίτι δωρεάν. Σε μια λογική απόσταση βέβαια. Μάλιστα. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να μιλήσουμε και με στο νοσοκομείο, μάλλον στον τομέα ψυχικής υγείας. Και σαν τομέα ψυχικής υγείας και σαν νοσοκομείο. Λοιπόν, ένατος χρόνος της δράσης. Ποια είναι τα συμπεράσματα? Από το 2008. Τα συμπεράσματα είναι ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά ακόμα, Μανώλη. Δεν είναι αρκετή. Εγώ το λέω και λέω ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις είναι... Άλλο ένα τα γενέθλια, άλλη μια χρονιά τα γενέθλια, άλλο ένα, δηλαδή, τέλος πάντων. Ας μην το χαλάμε. Ας μην το χαλάσουμε και κυρίως θα πρέπει να δούμε αν έχει κάποιο μικρό αποτέλεσμα. Εάν ένα παιδί έχει σωθεί μέσα από αυτές τις δράσεις, γιατί ευαισθητοποιήθηκε και γιατί ακούει όλους μας και ακούει και σένα πάρα πολύ συχνά, να λέμε όλοι μαζί ότι το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί, ότι το αλκοόλ είναι αυτό που σκοτώνει, ότι η ζώνη χωρίς ζώνη είναι αυτό που μπορεί να σε σκοτώσει, ότι πώς μπορούμε να γίνουμε πιο συνειδητοποιημένοι οδηγοί για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να περνάμε σε όλους. Πριν από λίγο συζητούσαμε μέσα με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι θύματα. Οι οικογένειές τους έχουν ένα θύμα και θα μιλήσετε και αργότερα μαζί τους. Αυτό το οποίο σίγουρα συμβαίνει είναι ότι
πιστεύουμε όλοι ότι σε εμάς δεν θα συμβεί τίποτα. Ότι είμαστε θάνατοι και κυρίως είναι μύθος. Είναι ένας μύθος. Έτσι. Είναι ένας μύθος. Εγώ το ξεκίνησα και στον πρόλογο ότι προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις κάθε χρόνο και κάποιες άλλες εκδηλώσεις για να σώσουμε έστω και έναν το οποίο το θεωρούμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν πώς είναι. Ναι, σίγουρα. Πώς γίνεται 28-27 άλλες χώρες μπορεί να έχουμε κανένα δυο σαν και εμάς. Όταν περνάς κόκκινο φαναρί, είσαι ενδεχόμενο δόλο, ενδεχόμενη πρόθεση. Να σκοτώσεις, το βλέπεις. Κόκκινο φαναρί, καραμπινάτο, το βλέπεις. Πού στο διάλο πας. Ή χρειάζεται να είσαι ο Σουμάχερ για να σταματήσει το κόκκινο. Ή το αλκοόλ και οδήγηση, ότι δεν πάνε, να το θεωρούν δεδομένο, όπως ξυπνάνε το πρωί και πλένουν τα δόντια τους, ας πούμε. Νομίζω ότι την απάντηση την ξέρουμε και την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Αφενός όμως θα έχω να κάνω μια παρατήρηση εδώ. Για να γίνεται κάθε χρόνο αυτή η εκδήλωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημαίνει ότι και εκεί κάποιοι οδηγοί ενδεχομένως κάποιες φορές να μην εφαρμόζουν τον νόμο και να οδηγούν μεθυσμένοι. Γι' αυτό να χρειάζεται να τους το υπενθυμίζουν κιόλας, ναι, με εκδηλώσεις. Απλά σε αυτές τις χώρες είναι εξαίρεση, σε εμάς είναι ο κανόνας. Αυτό το οποίο λοιπόν, Μανώλη μου, νομίζω ότι ακόμα και ως Έλληνες σε μία ξένη χώρα δεν θα οδηγήσουμε ποτέ μεθυσμένοι. Σωστό. Είναι γιατί η αστυνόμευση, γιατί ο νόμος εφαρμόζεται και εφαρμόζεται ακριβώς και η τιμωρία κάποιου ο οποίος θα οδηγήσει μεθυσμένος θα είναι τέτοια, η οποία δεν θα το ξανασκεφτεί να κάνει κάτι τέτοιο. Δυστυχώς στην Ελλάδα ζούμε ακόμα σε δύσκολη φάση στο να εφαρμόζουμε τους νόμους. Επίσης, να πούμε ότι τα παιδιά που βοηθούν σήμερα δεν είναι από το πανεπιστήμιο. Όχι, κατά βάση είναι παιδιά από τον τομέα ψυχικής υγείας. Είναι κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και από την τροχέα αυτοί οι οποίοι θα κάνουν το αλκοτέστ, το φιλικό αλκοτέστ. Και τα ταξί βέβαια που... Και το ράδιο ταξί που δεν είναι κάποιος εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά κάθε χρόνο... Κάθε χρόνο συμμετέχει. Κάθε χρόνο συμμετέχει. Αν και ούτε ένας από όσους μεθυσμένους δεν χρειάστηκε ούτε μία φορά να πάρουν δωρεάν το ταξί από εδώ. Γιατί μεθυσμένος οδηγάω καλύτερα. Είναι ο κανόνας αυτός. Ναι, ναι. Είναι ο κανόνας. Και κυρίως εσείς οι άντρες οδηγείτε καλύτερα. Οι γυναίκες οδηγούμε λιγότερο. Εσείς και χωρίς να πιείτε οδηγάτε το ίδιο. Χάλια. Αστειεύομαι. Μην γίνει κανένα κίνημα και μην γίνει κανένα. Λοιπόν, και... Επίσης να πούμε ότι σε λίγες μέρες έχουμε την Πανευρωπαϊκή, Παγκόσμια, τι μέρα είναι? Ημέρα θυμάτων. Είναι Παγκόσμια ημέρα. Πανευρωπαϊκή. Πανευρωπαϊκή ημέρα θυμάτων από τροχαία. Ναι. Μάλιστα. Σκεφτόμαστε με την τροχαία να οργανώσουμε μία μέρα μνήμης θυμάτων, έτσι ούτως ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε και μια άλλη μέρα ακόμα. Το μήνυμα αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε, λιγότερα θύματα και λιγότερα
λιγότερο πόνο σε οικογένειες από σε οικογένειες θυμάτων. Και να πούμε ότι αυτά όλα ακούγονται σαν ένα μέρος της συνέντευξης, ο λιγότερος πόνος στα μέλη της οικογένειας. Ίσως έχουμε στη συνέχεια τη δυνατότητα να μιλήσουμε με ένα γονιό που ένα τέτοιο βράδυ, μάλλον ένα τέτοιο ξημέρωμα, χτύπησε το τηλέφωνο. Είναι το τηλέφωνο που δεν θέλει, ας πούμε, κανείς γονείς να χτυπήσει κάποια στιγμή. Και του είπαν ότι σκοτώθηκε το παιδί του. Αυτό δεν μεταφέρεται, έτσι, δεν... Μανώλη, εκείνο το οποίο έχω να πω από την εμπειρία μου είναι ότι η θλίψη, η κατάθλιψη, η στεναχώρια, ο πόνος, αυτόν τον οποίο βιώνουν οι οικογένειες, οι μάνες, οι πατεράδες, αυτόν που έχασαν έναν δικό τους από έναν τόσο άδικο θάνατο, είναι αξεπέραστος και κανένας ψυχίατρος, κανένα φάρμακο, καμία ψυχοθεραπεία δεν μπορεί πραγματικά ποτέ να το αναπληρώσει και να τον κάνει καλά αυτόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή για το Νοεμβρίου. Λοιπόν, να μιλήσουμε με μία από τις κοπέλες που συμμετέχουν. Φέτος για πρώτη φορά δεν έχουμε φοιτήτριες. Ναι. Το Πανεπιστήμιο. Ονομάζεσαι? Παπαμικρούλη, Αθανασία. Είμαι κοινωνική λειτουργός. Μάλιστα. Είναι η τρίτη χρονιά που συμμετέχω στο πρόγραμμα αυτό, ναι. Ωραία. Αυτό έγινε σε συνεργασία με την κυρία, με τον τομέα ψυχικής υγείας. Με τον τομέα ψυχικής υγείας. Είμαι και στο νοσοκομείο τώρα. Δουλεύω εκεί. Παιδε. Αργήσει. Θα το ξανακάνουμε άλλη μια φορά μετά. Θα πάρει την κάμερα. Έλα να το κάνεις εσύ. Έλα, Δασμινά. Έλα, ναι. Δες πόση ώρα. Έχω δει και χειρότερο. Δεν υποφέρονται. Το σίδηρο, το πιο σημαντικό κομμάτι της οικοδομής. Μια οικοδομή με σκουριασμένα σίδερα έχει πολύ μικρή διάρκεια στο χρόνο. Προμηθευτείτε τα κατάλληλα σίδερα στις κατάλληλες συνθήκες για τη δική σας οικοδομή. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Εργαζόμαστε με όλες τις καιρικές συνθήκες σε ειδικά διαμορφωμένους, στεγασμένους και προστατευμένους χώρους. Είμαστε οι μόνοι που δουλεύουμε υπό κάθε καιρικές συνθήκες. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Σύρματα για περιφράξεις, σίδηρα για μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια και πάνελ. Τα σίδερά μας βρίσκονται προστατευμένα όλο το χρόνο και εγγυώνται την καλύτερη ποιότητα στη δικιά σας οικοδομή. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Τηλέφωνο 78 408. Το καλύτερο για τη δική σας οικοδομή. Ελευθέρια Χίου 2016. Τουρνουά υδατοσφαίρισης νεανίδων στο Ιωνικό Κολυμβητήριο στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου. Συμμετέχουν οι ομάδες Γλυφάδα, Πάτρα, Ολυμπιακός και Ναυτικός Όμιλος Χίου. Ελευθέρια 2016, 25, 26 και 27 Νοεμβρίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Οι αγώνες θα γίνονται την Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα, το Σάββατο από τις 10 το πρωί και την Κυριακή από τις 11.30 το πρωί. Ας είμαστε όλοι στο τουρνουά υδατοσφαίρισης νεανίδων στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Ελευθέρια 2016. Χιώτες μουσική, μαθητές, φοιτητές, τραγουδάμε στην Οδύσσια όχι για να ξεχωρίσουμε, αλλά για να ενώσουμε. Μαζί μας ο Γιάννης Κούτρας. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί τραγούδια, ποίηματα, τραγούδια του δρόμου, τραγούδια του αγώνα, την 5η 17 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου. Ο Γιάννης Κούτρας μας ταξιδεύει από το Σταυρό του Νότου στο Μεγάλο Ερωτικό. Μαζί του η Ευαγγελία Μαυρίδου.
στο πιάνο και ο Απόστολος Καλτσάς στο ηλεκτρικό μπάσο. Γιάννης Κούτρας, ζωντανά στην Οδύσσια. Κρατήσα τηλέφωνα 2585 και 6942 222250. Το Bockstrom προσαρμόζεται και κρατά το σώμα ανατομικά. Bockstrom, για να ξέρετε που κοιμάστε. Κοιμηθείτε ήρεμα και ονειρευτείτε τα καλύτερα. Bockstrom, ονειρεμένο στρώμα. Και τώρα στην αεροπόρου Ροδοκανάκη 40, στη βιοτεχνία χειροποίητων στρωμάτων Bockstrom, αναλαμβάνουμε να επισκευάσουμε το παλιό σας στρώμα και να του δώσουμε επιπλέον ζωή. Do you believe in magic? If so, we ain't gotta chill. Nah, ain't no trick, but you know I got a copper feel. Τηλέφωνο 2210-20-288. Bockstrom, ένα μεγάλο όνομα και στο χώρο των επίπλων. Ελάτε σε εμάς και δείτε από τις μοναδικές συλλογές σε όλα τα έπιπλα σπιτιού. Κρεβατοκάμερες, τραπεζαρίες, παιδικά δωμάτια, σε ένα διόροφο μεγάλο κατάστημα που σας προσφέρει λύσεις για το σπίτι. Bockstrom και στο έπιπλο. Τα Χριστούγεννα ήρθαν στην πόλη μας. Στην οδό Βενιζέλου 57, το γνωστό αγαπημένο κατάστημα Chip Shop έχει βάλει τα γιορτινά του. Σε δύο ορόφους, τα πάντα για τα Χριστούγεννα, τα πάντα για τις γιορτές, σε τιμές Chip Shop. Κάντε μια βόλτα στην οδό Βενιζέλου 57 και στολίστε το σπίτι σας και όχι μόνο με καταπληκτικές τιμές. Chip Shop στην οδό Βενιζέλου 57. Τα πάντα για τα Χριστούγεννα σε δύο ορόφους. Αλλάξτε τη διάθεσή σας, ντυθείτε γιορτινά και πάνω απ' όλα σε εξαιρετικές τιμές. Chip Shop στην οδό Βενιζέλου 57. Σε δύο ορόφους τα Χριστούγεννα έφτασαν. Και ένα χάος δυνατό. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Θα σε ρωτήσω κάτι. Αυτός ο όρος, ο οδηγός της παρέας, στη δικιά σου την παρέα υπάρχει? Υπάρχει. Υπάρχει. Όχι συνέχεια. Εντάξει. Θέλω να πω, υπάρχει στην άκρη του μυαλού ότι έχουμε βγει, έχουμε πει όλοι, μήπως κάποιος να μην πει, ναι, για ναι, να... Ναι. Συνήθως υπάρχει, τις πιο πολλές φορές, ναι. Ωραία. Μιας και το συγκεκριμένος χώρος που βρίσκεσαι, ο τομέας ψυχικής υγείας, δεν είναι ευρύτερα γνωστός ίσως. Στον τομέα των ατυχημάτων ή συγγενών θυμάτων, πώς παρεμβαίνετε εσείς? Για να πω την αλήθεια, δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι σίγουρα είναι πάρα κάπου πολύ κάπου μέσα σου λες ευτυχώς. Ευτυχώς, ναι. Ναι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και για τους επαγγελματίες που πρέπει να αναλάβουν αυτό το κομμάτι και για την οικογένεια. Έχετε κάνει πριν από λίγο μία βόλτα στις παρέες μέσα και τους δώσατε το βραχολάκι για τον οδηγό της παρέας. Τι σχόλια παίρνατε από εκεί? Σχόλια. Μπορεί να μην σχολίασαν καθόλου, απλά να έβλεπαν το φυλάδιο. Εντάξει. Ίσως είναι και πιο μεγάλες ηλικίες που δεν δίνουν πολύ σημασία. Κυρίως τα παιδιά, οι νέοι, πρέπει περισσότερο να ενημερώνονται. Δηλαδή, εσύ πόσο δύσκολο πιστεύεις να φτάσουμε σε επίπεδα μιας ευρωπαϊκής χώρας, που εγώ πιστεύω δεν θεωρούμαστε, να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις παρέες που το εφαρμόζει χωρίς να χρειαστεί να πας εσύ με το βραχολάκι? Πόσο εύκολο είναι να φτάσουμε σε αυτά τα όρια? Δύσκολα. Δύσκολα. Και πρέπει να γίνονται, πιστεύω, δράσεις σαν κι αυτή πιο συχνά. Ναι. Πιο συχνά σε πιο νέους ανθρώπους, με διάφορους τρόπους. Εσύ από πού, η καταγωγή σου από πού είναι? Χίο. Α, είσαι από Χίο. Mm. Άρα πολύ πιθανόν θα έχεις και εσύ περιπτώσεις. Πολλές περιπτώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε ακόμα να μιλήσουμε και με εκπροσώπους της τροχείας που βρίσκονται εδώ. Πριν όμως, θα μιλήσουμε λίγο με τον κύριο Τρυπολίτη.
γνωστός ίσως σε αρκετό κόσμο, είναι από αυτές τις περιπτώσεις, από αυτούς τους ανθρώπους που ειλικρινά κανένας γονιός δεν θα θέλει να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Πόσο πιστεύετε ότι είναι ενημερωμένος ο κόσμος για τους κινδύνους της οδήγησης? Ενημερωμένος μπορεί να είναι. Δεν ξέρω κατά πόσον έχει εμπεδώσει αυτό που ακούει και που διάφοροι προσπαθούν να το περάσουν. Έχω πει και άλλες φορές ότι ο κόσμος πιστεύει ότι τα ατυχήματα είναι για τους άλλους. Κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να του συμβεί. Εμείς βέβαια έχουμε το θλιβερό προνόμιο να είμαστε από την άλλη πλευρά που το έχουμε βιώσει και όσον αφορά τις συνέπειες δεν περιγράφονται και εύχομαι κανείς να μην φτάσει στο σημείο να το βιώσει για να τις καταλάβει. Θέλω να κάνω και εγώ από την πλευρά μου σαν γονιός θύματος τροχαίου που οφείλεται στο αλκοόλ ότι το αλκοόλ και η οδήγηση είναι πράγματα ασυμβίβαστα και αυτός ο συνδυασμός είναι θανατηφόρος. Κάνω έκκληση σε όλους όσους πρόκειται να πιάσουν τιμόνι να βρουν κάποιο τρόπο, είτε να πάρουν τα παιδιά κάποιο ταξί, είτε να συνεχθούν όπως απόψε. Καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την τροχιά και όλους εσάς έτσι, για τη σημερινή πρωτοβουλία, έτσι, γιατί πιστεύω ότι ο καθένας και είναι, ίσως είναι ο καλύτερος χώρος για να γίνει αυτή η πρωτοβουλία. Έτσι, μην έχουμε την απέτηση να μας βρουν εμάς οι νέοι. Και επειδή εκεί να κάνει την ανθρώπινη ζωή, ακόμα και μια ζωή να σωθεί, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια έκκληση ακριβώς να ακολουθήσουν αυτό το σύνθημα και το παράδειγμα της σημερινής βραδιάς. Δηλαδή, επειδή ο νέος άνθρωπος έχει ανάγκη τη διασκέδαση και πρέπει να βγει και να διασκεδάσει, τουλάχιστον ένας από την παρέα που θα είναι οδηγός να παίρνει την πρωτοβουλία να μην πίνει και να μπορεί να οδηγήσει και να μεταφέρει τους άλλους. Και αυτό άμα γίνεται εκ περιτροπής, έτσι, και όλοι εκπαιδεύονται και περνάνε από τη θέση αυτή και συγχρόνως δημιουργεί πιο ασφαλείς συνθήκες. Έλα να το κάνεις εσύ. Έλα να σπινά. Έλα με. Θες πως είναι. Έχω δει και χειρότερο. Εκείνο που θέλω να πω σε όλους είναι ότι εκτός από το θανατηφόρο ατύχημα βέβαια που είναι το ό,τι πιο τραγικό μπορεί να συμβεί, το οποίο διαλύει οικογένειες και καταστρέφει τις ζωές όλων των και αυτών που μένουν στη ζωή δηλαδή, ήθελα να πω ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ένα πράγμα πολύ πολύ απλό, ότι ο μεθυσμένος δεν καλύπτεται από την ασφάλεια και ακόμα και αυτός να γλιτώσει από ένα τροχαίο, εάν χτυπήσει κάποιον άνθρωπο, πόσο μάλλον να προκαλέσει ένα τροχαίο, θα πρέπει να πουλήσει το σπίτι του, την περιουσία του για να πληρώσει αυτή την αστική ευθύνη. Ας φαίνεται πεζό, είναι και αυτή μια παράμετρος πάρα πολύ σημαντική που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Ο μεθυσμένος δεν καλύπτεται από την ασφάλεια. Βέβαια αυτό μπροστά σε ένα... Και βέβαια, και να μην φτάσουμε στο θανατηφόρο, υπάρχει και μια μερική ή ολική αναπηρία που σε καθιστά φυτό για την υπόλοιπη ζωή σου. Είναι και αυτό ένα ζωντανό δράμα, το να βλέπεις τους άλλους να γλεντούν, να χαίρονται, να ζουν, και επειδή πάντα μιλάμε για νέους ανθρώπους, να χαίρονται τη ζωή, τα νιάτα και τη διασκέδαση και εσύ να τα βλέπεις καθισμένος από μια αναπηρική πολυθρόνα ή στη χειρότερη περίπτωση από ένα κρεβάτι τετραπληγικός, παραπληγικός κτλ. Λοιπόν, ας το κάνουν πρώτα για τον εαυτό τους, γιατί είναι πολύτιμη, μοναδική και ιδιαίτερη για τον εαυτό τους και τους δικούς τους ανθρώπους και για την κοινωνία. Δεν έχουμε πολυτέλεια, να χάσουμε κανέναν, δεν περισσεύει κανείς. Και από την άλλη, όποιος έχει πει δεν πάει να είναι και ένας δημόσιος κίνδυνος. Αυτό έχω να πω, ότι κινδυνεύουν και άνθρωποι, οικογενειάρχες, μικροί, μεγάλοι, οι οποίοι δεν φταίνουν σε τίποτα, έτσι.
το να βρεθούν από τη μία στιγμή στην άλλη σε μία άλλη κατάσταση εξαιτίας ενός μεθυσμένου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τρυπολίτη. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με τον κύριο Βίκτορα Νταμπόση, υποδιοικητή της Τροχέας. Πριν από εσάς, να πούμε ότι ο κύριος Τρυπολίτης είναι ο πατέρας του παιδιού που χάθηκε σε τροχαίο ατύχημα. Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες έγιναν κάποιοι αγώνες στο κλειστό στη μνήμη αυτού του παιδιού. Είναι πράγματα ιστορίες και χαρακτηριστικά που πραγματικά ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε γονιός απέφχεται βέβαια να ζήσει. Λοιπόν, για άλλη μια φορά η τροχέα είναι στη σημερινή μέρα εδώ. Λέγαμε προηγουμένως ότι αυτό γίνεται 10 χρόνια στην Ελλάδα, 8 χρόνια γίνεται εδώ στη Χίο. Έχετε εσείς διαπιστώσει ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις βοηθούν? Θεωρώ πως βοηθούν και βοηθούν πολύ δραστικά και θα σας αναφέρω το εξής. Με βάση τον αριθμό των θανατηφόρων, τροχαίων που είχαμε τα τελευταία χρόνια, σε ποσοστό 66% το 2014-2015 ως αιτία διαπιστώθηκε από την προανάκριση ότι ήταν η μέθη, το τρέχον έτος που έχουμε 4 θανατηφόρα δεν υπάρχει η μέθη ως αιτία πρόκλησης θανατηφόρου ατυχήματος. Αυτό σημαίνει ότι πιθανώς αυτές οι εκδηλώσεις πιάνουν τόπο και γενικότερα αυτή η προσπάθεια που καταβάλουμε από την πλευρά μας ως τροχέα καρποφορεί και έχουμε ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Αυτό μας κινεί να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και γενικότερα αν καταφέρουμε να μην έχουμε άλλα θανατηφόρα ατυχήματα στον τόπο μας και όχι μόνο στον τόπο μας, σε πανελλήνιο επίπεδο πιστεύω θα είναι ευχής έργο. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει βέβαια πάντα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα το θέμα του ελέγχου. Για να περάσουν κάποιοι το θέμα του προστήμου, του ελέγχου. Η δύναμη που ασχολείται με αυτό το θέμα, δηλαδή απόψε Σάββατο βράδυ, Κυριακή ξημέρωμα, είναι ικανοποιητική η δύναμη που ασχολείται, ας πούμε, με τα αλκοτέστ? Είναι ικανοποιητική, δεδομένου ότι ακόμη και δύο άτομα, δύο συνάδελφοι όταν είναι στη βάρδιά τους, εκ των πραγμάτων μπορούν να κάνουν τον έλεγχό τους πολύ καλά. Δηλαδή τον έλεγχο μέθης. Δηλαδή δεν μας περιορίζει ο αριθμός των συναδέλφων. Στην ανάγκη δηλαδή και ένας τρόπος του λέγει είναι, μπορεί να πραγματοποιήσει τον έλεγχο κανονικά. Και υπάρχει βέβαια και το κλασικό, το έξυπνο του ενός μοτοσυκλετιστή, ενός αυτοκινητιστή, ότι περνάει, βλέπει ένα αλκοτέστ στη δημαρχία ή στο εργατικό κέντρο και θα στείλει μήνυμα σε όλους τους γνωστούς και φίλους, αλκοτέστ στο εργατικό, μπλόκο στο εργατικό. Ακριβώς, είναι ένα σύνθεση φαινόμενο εδώ που επικρατεί στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε θα εκλείψει αυτό και γενικότερα θα εκλείψουν και τα ατυχήματα λόγω μέθης. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας. Λοιπόν, μιλήσαμε με τους, νομίζω με όλους τους εμπλεκόμενους στη σημερινή νύχτα, Σάββατο 15 Οκτωβρίου. Η πρώτη λέξη λέει πολλά, Ευρωπαϊκή νύχτα χωρίς ατυχήματα. Μακάρι εκδήλωση την εκδήλωση κάποια στιγμή να γίνουμε κι εμείς μια ευρωπαϊκή χώρα στον τομέα της πρόληψης των ατυχημάτων. Δεν υποφέρονται. Ωρα Μαρία, λέν Μαρία, λέν την Παναγιά. Άντε ρε παιδιά. Χάος. 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 Άντε ρε παιδιά. Χάος. 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 Χάος.
στην κυβωτό του κόσμου, βοηθάμε τα παιδιά και τις μητέρες τους να ξαναγράψουν τις ιστορίες τους. Ενισχύστε κι εσείς το έργο της κυβωτού και δώστε τους την ευκαιρία να ζήσουν με αξιοπρέπεια, ελπίζοντας σε ένα μέλλον πιο φωτεινό. Κάθε χρόνο στη χώρα μας γεννιούνται χιλιάδες γατάκια και κουταβάκια. Τα περισσότερα από αυτά είναι ανεπιθύμητα και καταλήγουν στο δρόμο. Αυτό σημαίνει χιλιάδες αδέσποτα ζώα κάθε χρόνο, αφού ένα μόνο αδέσποτο γατί ή σκυλί μπορεί να γεννήσει έως και 25 γατάκια ή κουτάβια το χρόνο. Υπάρχει λύση. Μπορείς να σταματήσεις το ατύχημα πριν ακόμα συμβεί. Βοήθησε στη μείωση του αδέσποτου πληθυσμού. Στήρωσε το ζώο σου.